Ευχαριστώντας την Πεμπτουσία που μου δίνει την ευκαιρία με αυτή την συνέντευξη να μιλήσω για τον Ρωμανό το Μελωδό και δει για ένα κοντάκιο εις τη Σταύρωση, θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι θα μιλήσουμε για έναν ποιητή του οποίου η συμβολή στην εποχή του είναι μεγάλη, διότι κατόρθωσε να απλοποιήσει τον δογματικό θεολογικό λόγο και να τον εκφράσει με παραστατικά κοντάκια τα οποία χρησιμοποιούν το διαλογικό, το λυρικό, το δραματικό στοιχείο για να υποθεί η δογματική αλήθεια. Ένα από αυτά τα κοντάκια είναι και το κοντάκιο στην Σταύρωση, στο οποίο ο Ρωμανός εμπλέκει σε διαλογικό γίγνεσθε τον δαίμονα, τον Άδη και τους οικείους του δαίμονα, οι οποίοι έχουν να επιτελέσουν το έργο της Σταύρωσης, δηλαδή της θανάτωσης του Χριστού. Το εφήμνιο είναι χαρακτηριστικό και το δίνει ο Ρωμανός ως εξής: «Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών», για να τονίσει την ταυτότητα του Χριστού με το Θεό Λόγο. Έτσι λοιπόν, ο διάβολος εξ αρχής, από τον πρώτο οίκο του κοντακίου, βλέπει το ιατρείο του Χριστού να είναι ανοιχτό, και σε αυτό το σημείο στέκεται ο δαίμονας προβληματισμένος, πώς είναι δυνατόν ο Χριστός να ιατρεύει και να ιατρεύει μάλιστα δωρεάν. Είναι η πρώτη δηλαδή πληγή που δέχεται όταν βλέπει ανοιχτό και ιατρευτικό ιατρείο, με έμφαση στο γεγονός ότι γιατρεύει ο Χριστός δωρεάν. Όμως ο ίδιος, επειδή θέλει να κατορθώσει τη σταύρωση και τη θανάτωση του Χριστού, επιστρατεύει τους φίλους του, τους ονομάζει ο Ρωμανός φίλους της Ζάλης και εχθρούς της Γαλήνης, και προσπαθεί να πάρει θάρρος από αυτούς, έχοντας την εντύπωση του ανοιχτού ιατρού που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή θέλει να πάρει θάρρος για το έργο το κακό που έχει να επιτελέσει. Πηγαίνει λοιπόν στους δικούς του, αυτούς που θεωρεί φίλους της Ζάλης και εχθρούς της Γαλήνης ο Ρωμανός, και του ζητά να τον υποστηρίξουν στο έργο του. Του λένε αυτοί σε κάποιο σημείο: «Θάρσισον, κρατέωσον τα σφρένα σου, τον πρώτο σου καμάτων μνημόνευε, τα εν παραδείσω ανακαίνισον. Της του Κάιν εάν πάλιν κολληθείς, ως άβελ ανελείται δόλο». Ποιος? Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Πολύ χαρακτηριστική είναι η έκφρασή του: «Τα εν παραδείσω ανακαίνισον». Δηλαδή λένε οι φίλοι του δαίμονα στο δαίμονα να ανακαινήσει αυτά που έκανε στον παράδεισο, δηλαδή το κακό. Χαρακτηριστικό επίσης είναι στον οίκο 5, όπου οι φίλοι του δαίμονα, για να τον ενισχύσουν, του λένε τα εξής: «Ακμίνησιν εν το κόσμο της σποράς του φωνέως και ιερείς και γραμματείς Ιούδας και Καϊάφας. Τι ο λιγορίσος απερίστατος, Ηρώδης σου φίλος διάπειρος. Πιλάτος δε πλέον θεραπεύσισε τα αρχαίας υπουργία σου ευρών. Μη κλεευών έλυσέ με ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών». Έτσι προσπαθούν λοιπόν οι δικοί του να του πούν ότι υπάρχουν ακόμα οι ιερείς, οι γραμματείς, ο Ιούδας, ο Καϊάφας, όλοι αυτοί θα τον συνδράμουν. Ο Πιλάτος δε, ο οποίος εκείνη την εποχή εκφράζει την εξουσία, είναι επίσης δικός του φίλος, οπότε προσπαθούν να του δώσουν θάρρος να τελέσει το έργο του, δηλαδή τη θανάτωση του Χριστού. Ο διάβολος λοιπόν, όταν ευθύς τούτον ακούσας, ίσθη και χαίρον έφη της αυτού, εφράθην οφείλει ότι της εμείς με εστηρίξατε, διό θαρσαλαίος πορεύομαι και της Ιουδαίης συμβάλλομαι, ειν εκείνης εξαρτήσας της εμείς διδάξω βοάν σταυρωθήτω. Θα λέγαμε ότι το μότο του διαβόλου σε αυτή την περίπτωση είναι το σταυρωθήτω, το οποίο θέλει να καταστήσει πραγματικότητα. Και βέβαια εδώ είναι σημαντικό ότι ο δαίμονας προσπαθεί ο ίδιος να πάρει θάρρος από τους δικούς του, και τελικά πράγματι αυτοί του το βεβαιώνουν, δηλαδή ότι αυτό που θέλει ο ίδιος αυτοί το έχουν προλάβει να το κάνουν. Έτσι λοιπόν, διαπιστώνοντας αυτός ότι οι δικοί του έχουν ήδη προλάβει να κάνουν αυτό το οποίο ο ίδιος έχει στο μυαλό του σχετικά με την θανάτωση του Χριστού, τους λέει τα εξής στον 11ο οίκο:
μόνον δε το στόματι μισείτε με. Δηλαδή ότι με μισείτε μόνο στο στόμα, στα λόγια. Εκείνος δε και εν της έργης. Δηλαδή λέει ότι χαίρει ότι τον μισούν μόνο στα λόγια, αλλά εγώ μισόμενο στα λόγια τους λέει εκείνος μισείται στα έργα, δηλαδή γίνονται έργα εναντίον του. Και τους διδάσκει παρακάτω, αυτούς μάλιστα που δίδασκαν τις γραφές εκείνη την εποχή, τους διδάσκει ο δαίμονας τους δικούς του, γλώσση και μη γνώμη περιφέρεται τα του νόμου του Μωυσέως, τους λέει. Δηλαδή, στη γλώσσα μόνο να τα εκφράζετε τα ρήματα του Μωυσέως, μη τα φέρετε όμως γνωμικά μέσα σας, μη γίνει θέλημά σας δηλαδή η γραφή. Και τους λέει ότι σας θέλω αναγνώστας και μη γνώστας των γραφών. Είναι σημαντική η παραστατικότητα με την οποία ο Ρωμανός εδώ προβάλλει διαλογικά αυτό που συμβαίνει μεταξύ του, του ίδιου, δηλαδή αυτού που θέλει να γίνει στο Χριστό, και διαδραματίζεται διαλογικά μεταξύ του και του διαβόλου, του Άδη και των δικών του, τους οποίους προσπαθεί να στηρίξει αλλά και να το στηρίξουν αυτοί. Αυτοί βέβαια το στηρίζουν αφού τον βεβαιώνουν ότι εδόθη Πιλάτο ο Ιησούς, δηλαδή είναι πραγματικότητα την οποία την έχουν κάνει οι ίδιοι προτού ο ίδιος τρέξει να τους το πει. Ωστόσο είναι παραστατικό να πούμε ότι αυτό που φοβίζει τον δαίμονα είναι ότι ο Χριστός στέκεται σιωπηλός μπροστά στον Πιλάτο. «Ο γάρ σιωπή σας», λέει, «ως κρίνεται, φημώσε με έχει εν το θάπτεστε». Δηλαδή, η κουβέντα αυτή βέβαια είναι του θανάτου, όταν έρχεται σε διάλογο δαίμονας με τον θάνατο, το πρώτο που λέει ο θάνατος είναι «Ο γάρ σιωπή σας ως κρίνεται, φημώσε με έχει εν το θάπτεστε». Δηλαδή, αυτός που σιώπησε μπροστά στον Πιλάτο, σίγουρα αισθάνεται ο ίδιος ο θάνατος ότι θα με φημώσει όταν θα ταφεί. Γιατί? Διότι μπροστά στην εξουσία φέρεται ο Χριστός να, συγγνώμη, να στέκεται μπροστά στην εξουσία να στέκεται σιωπηλός, και αυτό που φοβίζει τον Αδάμ είναι ότι φαίνεται η υποστατικότητα του Χριστού, δηλαδή η υποστασία του, η πραγματική του θεϊκή ταυτότητα, η οποία μπροστά στην εγκόσμια εξουσία στέκεται χωρίς φόβο. Και λέει «Η Πιλάτο ου και λάλησεν ουδέν, τα κάτω σαλεύσε σπουδάζει ο Χριστός». Και αρχίζει εδώ πέρα ένας διάλογος μεταξύ του θανάτου και του δαίμονα, όπου δείχνει τη φοβία που εκφράζει ο ένας προς τον άλλον. Επί παραδείγματι, λέει ο δαίμονας στον Άδη, «Εκ του Λαζάρου επίσταμε, εκ των και εκ των άλλων πάντων, ον αφήρισε». Του λέει δηλαδή, ξέρω ότι είσαι άθλιος, ήδη είσαι και άτονον και άθλιον, εκ του Λαζάρου το γνωρίζω αυτό, λέει, με την Ανάσταση φυσικά, με το θαύμα που συνέβη, και εκ των άλλων πάντων όσους σου αφαίρεσε ο Χριστός. Ότι τρέμεις την φήμη του Ιησού και δούλων σε αχρίων έχει ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ενώ λοιπόν σκοπεύουν τη θανάτωση του Ιησού, ο ίδιος ο διάλογος που γίνεται μεταξύ του Άδη και του θανάτου δείχνει ότι και οι δύο εν τέλει φοβούνται αυτόν τον οποίο θέλουν να δεσμεύσουν. Έτσι λέει λοιπόν ο θάνατος με τη σειρά του, ούχανα νέας απεδίωξε με τα ταύτα του αλάλου και κοφού, αλότριον επίησέσαι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Δηλαδή ο ένας δίνει στον άλλον πιστήρια για την ταυτότητα αυτού που πρέπει αντί να θέλουν να νικήσουν δια του θανάτου, να τον φοβούνται στην πραγματικότητα. Και βέβαια δεν χάνει την ευκαιρία ο Ρωμανός εδώ να βάλει στο στόμα του ίδιου του διαβόλου το δόγμα, το πολύ σημαντικό δόγμα ότι αήττητος Χριστός εν φύση νικωμένη, δηλαδή ότι ο Χριστός είναι αήττητος σε μια νικόμενη φύση πια στην ανθρωπότητα, έτσι. Άρα δηλαδή ενώ κατά την ανθρωπότητα του ο Χριστός είναι νικόμενος, ωστόσο ο ίδιος φαίνεται ταυτιζόμενος με το Θεό Λόγο να είναι αήττητος. Δεν χάνει, όπως είπαμε, την ευκαιρία να κάνει δογματική μέσα από την ποιητική του έκφραση, μέσα από το διαλογικό, λυρικό στοιχείο και το δραματικό, θα λέγαμε, γίγνεσθε του ποίηματός του. Και έτσι φτάνουμε προς το τέλος του ποίηματος, το οποίο είναι σημαντικό να το δούμε,
με την άποψη πάλι τη δογματική ότι ο ίδιος ο θάνατος λέει στον δαίμονα κατόπιν ότι εάν νεύσει προσεγγίζω το σταυρό ή μη γάρ θελήσει ουθνίσκει. Δηλαδή εγώ αν δεν το θελήσει ο ίδιος δεν θα τον προσεγγίσω ο θάνατος, διότι όπως γνωρίζουμε ο Χριστός, επειδή όντας βέβαια νικόμενος στη φύση την ανθρώπινη, ο ίδιος επειδή είναι, την υποστασιάζει αυτή τη φύση στον εαυτό του, στο θεϊκό του εαυτό, δεν είναι δυνατόν να πεθάνει άμα δεν το θελήσει ο ίδιος. Επομένως περνάει ο Ρωμανός μέσα από τις δυνάμεις του κακού, μέσα από τις μηδενιστικές δυνάμεις, την ίδια τη δογματική αλήθεια που πρέπει να ακουστεί εκείνη την εποχή και είναι σημαντική, δηλαδή ότι θέλον έπαθε, ότι θέλον πεθαίνει ο Ιησούς και βέβαια ότι είναι αίτητος, όντας ο ίδιος ο λόγος, μέσα στην ανθρώπινη φύση η οποία ιτάται από το θάνατο και βέβαια στο σταυρό παραδίδεται οικειοθελώς όμως. Για να κλείσουμε με την αναφορά του Ρωμανού στο κοντάκιο αυτό στο σταυρό, ότι είναι σημαντικό πως ο Ρωμανός δεν αφήνει και ας το πούμε τη γλώσσα της καθημερινότητας να μην ισχύσει στον ποιητικό του λόγο. Στο διάλογο που κλείνει το κοντάκιο λέει ο δαίμονας τον Άδη ότι θα σου πω και κάτι ακόμα με το οποίο θα γελάσεις. Εις των ληστών των μεταυτού δικαίου σταυροθέντων κράζει αυτό μνήστητή μου Κύριε. Όταν λοιπόν ο διάβολος λέει αυτό στη συζήτησή του με τον Άδη, γίνεται κατανοητό πως το λέει παρακάτω «Ή εν ξύλο μαθητάς χειροτονή, εν τάφο παιδευτάς καθίσει». Ας προσέξουμε λίγο την έκφραση «Ή εν ξύλο μαθητάς χειροτονή», θέλει να πει πως ο σταυρωμένος Χριστός που έχει τα χέρια καρφωμένα στο σταυρό, που είναι τα χέρια του καρφωμένα στο σταυρό, χειροτονεί με το λόγο του, όντας ο ίδιος ο λόγος, χειροτονεί μαθητές. Επομένως φοβάται ο δαίμονας και ο θάνατος εν προκειμένου, λέγοντας ότι ή εν ξύλο μαθητές χειροτονεί, δηλαδή αν πάνω στο σταυρό καρφωμένος χειροτονεί μαθητές, τότε στον τάφο θα καθίσει τους παιδευτάς. Με τις ωραίες αυτές παραστατικές εικόνες που δείχνουν βέβαια με την επανάληψη επίσης του εφημνίου ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών την ταυτότητα του Χριστού με το Θεό λόγο, κλείνει το κοντάκιο του Ρωμανού με θεολογική σημασία λέγοντας ο ποιητής τα εξής: «Σωτήρ απάντων ανθρώπων μάλιστα πιστευόντων, ότι βουλή εσταυρώθης και γνώμη ενεκρώθης». Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι θέλει να τονίσει δογματικά στο κοντάκιό του ότι βουλή, δηλαδή οικειοθελώς σταυρώνεται ο λόγος και γνώμη φτάνει στο θάνατο, δηλαδή με τη θέλησή του. Και αυτό ποιοι το κάνουνε, ποιοι το λένε αυτό, λέγουσι μη θέλοντες οι άνομοι, δηλαδή αυτούς που έβαλε στο κοντάκιό του να διαλεχθούν μεταξύ τους, αυτούς δηλαδή που ήθελαν να θανατώσουν τον Χριστό. Εκών δε αφήκες το πνεύμα, δηλαδή εκούσια άφησες το πνεύμα σου. Όπως βλέπουμε δηλαδή, και με αυτό κλείνει ο Ρωμανός ο μελωδός το όμορφο αυτό δραματικό του κοντάκιο, η αγωνία του ποιητή πέρα από την ποιητική εκφορά του λόγου μέσα από το δραματικό, λυρικό, διαλογικό στοιχείο, είναι να μην ξεχαστεί η θεολογική αξία του λόγου του, δηλαδή στο συγκεκριμένο κοντάκιο ότι ο Θεός, ο Χριστός, σταυρώνεται οικειοθελώς, δηλαδή φτάνει, παραδίδεται στο θάνατο, θέλοντας να γίνει αυτό, επειδή δεν μπορεί να πάθει κατά τη θεότητα, έτσι, παθαίνει στην φύση που είναι νικόμενη, δηλαδή στην ανθρωπότητά του. Με αυτά θα ήθελα να κλείσω, ευχόμενος ότι η γνώμη, είναι ευχόμενος η γνώμη που στην οποία παραπέμπει ο Ρωμανός ο μελωδός και όχι η γνώση να είναι το σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να αντλήσει κανείς από τα όμορφα ποιήματά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.